Χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα σηκώσει συζήτηση, όπως και όλα μας τα θέματα τελευταίως σηκώνουν συζήτηση. Μου γράφει μια νεαρή φίλη. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε ένα vlog θεωρητικό για τις σχέσεις γνωριμίας και τα χαρακτηριστικά τους, οι συνήθειες μέσα σε αυτές και πώς τις αντιμετωπίζουμε ή τις διαχειριζόμαστε. Μετά από 10 μήνες χωρισμού, δηλαδή χώρισε και έμεινε 10 μήνες μόνη της η κοπέλα αυτή, γνωρίζω από κοινή γνωστή ένα αγόρι γύρω στα 30 πριν μια εβδομάδα. Βγαίνουμε αρχικά όλοι μαζί την πρώτη φορά και έπειτα, αφού μου ζητάει τον αριθμό μου, με παίρνει και βγαίνουμε. Εγώ ενθουσιασμένη πολύ ήδη από την πρώτη μέρα, αφού βλέπω ότι με παίρνει, την επόμενη δέχομαι με τα χαράς. Υπήρξε από την πρώτη στιγμή έλξη, τέριασμα, επικοινωνία. Σημειώστε τα αυτά. Της άρεσε από την αρχή, τη ζήτησε το τηλέφωνό της, την πήρε για να βγούνε και του είπε περιχαρείς ναι να βγούμε και υπήρξε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή λέει, έλξη, τέριασμα και επικοινωνία. Υπήρξαν όμως δύο χαρακτηριστικά του άνδρα αυτού, του αγοριού, το λες αγόρι στα 30, εγώ άνδρα θα τον έλεγα, που με απόθυσαν, δύο χαρακτηριστικά που την απόθυσαν τη φίλη. Το ένα, το ύψος του. Ήταν λίγο πιο ψηλός από εμένα, μεσαίο ύψος ανθρώπου, θεωρείται για άνδρας, όπως και εγώ μεσαίου προς κοντού ύψους για γυναίκα. Και το δεύτερο είναι μια συνήθεια που έχει, που είναι το κάπνισμα. Δυσκολεύτηκα από την πρώτη στιγμή, όμως τα υπόλοιπα θετικά δεν με άφηναν να προσπεράσω τη γνωριμία. Και βγήκαμε 3 με 4 φορές, όμως λόγω κάποιων υποχρεώσεων, πήρα το χρόνο μου να τελειώσω και να σκεφτώ τι να κάνω. Όπου χθες ξεκίνησε μια κουβέντα προς τα που πάει η κατάσταση και καταλήξαμε να το αφήσουμε. Λέγοντας εγώ κάποια πράγματα που όμως δεν ήταν ακριβώς η αιτία διακοπής της γνωριμίας. Δηλαδή το σταμάτησε στη γνωριμία επειδή είναι κοντός και επειδή καπνίζει. Για να μην πληγώσω και να τον άλλο και να τον κάνω να νιώσει άσχημα, του είπα άλλαντάλλο. Όμως στενοχωρήθηκα, λέει η φίλη. Απλώς ήθελα να ρωτήσω τι είναι λογικό. Απλώς ήθελα να ρωτήσω, είναι λογικό, σωστό ή αποδεκτό να σταματήσει μια γνωριμία λόγω κάποιων χαρακτηριστικών ή συνηθιών που δυσκολεύεται κάποιος να αποδεχτεί? Της απαντάω κι εγώ. Άμα δεν μπορείς να τις αποδεχθείς, είναι καλύτερο να σταματήσεις. Και μου απαντάει, καταλαβαίνω, απλώς πληγωνόμαστε και από αυτό. Φιλενάδα! Νεαρή φιλενάδα, εσύ είσαι πιο κάτω από το 30, μου είπες πως είσαι, ξέχασα τώρα. Βρήκες έναν άνδρα που σου άρεσε. Υπήρξε από την πρώτη στιγμή έλξη, τέριασμα και επικοινωνία. Όλο το άλλο πακέτο σε ενθουσίασε και σε χάλασε το ύψος, ότι δεν είναι ψηλός άνδρας. Είναι όμως λίγο πιο ψηλός από σένα. Ξέρεις πόσες έχει που τους πήραν πιο κοντούς. Και τους βγήκε και σε καλό, και σε κάποιες που τους πήρα πιο κοντούς δεν τους βγήκε σε καλό. Το ύψος δεν έχει καμία σχέση με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ανθρώπου. Καμία απολύτως. Όπως επίσης το χρώμα των μαλλιών του δεν έχει καμία σημασία, το αν έχει μαλλιά ή όχι δεν έχει καμία σημασία, τα κιλά του για το πώς θα κάνεις μια σχέση. Το κάπνισμα που σε ενοχλεί, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε ενοχλεί το κάπνισμα. Προφανώς εσύ δεν είσαι καπνίστρια. Εγώ υπήρξα για 13 χρόνια καπνίστρια και τα τελευταία 5 χρόνια έχω απαλλαγή από το κάπνισμα και έχω μεταπηδήσει στο άτμισμα. Και εμένα με ενοχλεί η μυρωδιά του τσιγάρου. Δεν μ' αρέσει η μυρωδιά του τσιγάρου, παρόλο που εγώ υπήρξα μανδιώδης καπνίστρια από τα 27 μου μέχρι τα 40 μου. Παρόλα αυτά όμως, εγώ προσωπικά δεν θα περίπτω έναν άντρα επειδή καπνίσει. Σοβαρά. Εσύ όμως έχεις κάθε δικαίωμα να βάλεις τα όρια σου και να έχεις τα κριτήρια σου για το ποια πράγματα είναι σημαντικά σε ένα σύντροφο. Θα σου πω μια ιστορία, αληθινή ιστορία. Ήταν κάποτε μια κοπέλα νεαρή, την οποία την μεγάλωναν οι γονείς της με υψηλές προσδοκίες για να έχει μια καλή τύχη, να έχει μια καλή καριέρα, να κάνει ένα καλό γάμο, της έχτισαν και ένα μεγάλο σπίτι και πρίκα και αυτή η κοπέλα ήταν φοιτήτρια, γνώρισε κάποιον με τον οποίο δεν είχε σχέση, φιλία ήταν,
γνωριμία ήταν, αλλά αναπτύχθηκαν συναισθήματα, από την πλευρά της τουλάχιστον. Οπότε, λέει στους γονείς της, γιατί αυτή η κοπέλα ήταν από μια πολύ συντηρητική οικογένεια, μιλάμε τώρα, έχει πολλά χρόνια κουβέντα, μπορεί να έχει και 30 χρόνια. Εμένα μου την έλεγε η γυναίκα αυτή στα 60 της. Ού, Παναγία μου, αφού μου την έλεγε στα 60, θα έχει και 40 χρόνια. Τέλος πάντων, αυτή η γυναίκα λέει στους γονείς της, μου έχει αρέσει αυτός ο συμφοιτητής μου, θα μιλήσω μαζί του. Τους ενημέρωσε τέλος πάντων ότι υπήρχε ένας άνδρας, συμφοιτητής της, με τον οποίο έκαναν παρέα, ήταν μαζί σε κάτι εργαστήρια, δεν ξέρω εγώ τι ήταν, και τον ερωτεύτηκε. Και της είπαν οι γονείς της να τον ρωτήσεις κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο είχε να κάνει με ένα θέμα υγείας. Είχε η κοπέλα αυτή ένα γονίδιο, που αν παντρευόταν έναν άνδρα που είχε το ίδιο γονίδιο, θα υπήρχε μια δυσκολία στο να γίνουν παιδιά. Δεν θα έπρεπε να κάνουν εξωσωματική για να κάνουν παιδιά. Πάει αυτή, εκφράζει τα συναισθήματα της σε αυτόν τον άνδρα, την επιβεβαιώνει και αυτός ότι νιώθει τα ίδια συναισθήματα μετά από 2 χρόνια, πόσα χρόνια ήταν που έκαναν παρέα. Το ρωτάει, έχω αυτό το χαρακτηριστικό στην υγεία μου, έχω αυτό το γονίδιο, είμαι φορέας αυτής της γενετικής ασθένειας. Τι του λέει, μήπως είσαι κι εσύ? Α, λέει, είμαι κι εγώ. Του λέει, αυτή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μου είπε ο πατέρας μου, είπε η πιτέρα μου, είμαι μεγαλωμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε δεν γίνεται να παντρευτώ έναν άνδρα ο οποίος, νομίζω ήταν φορέας μεσογείας ανεμίας β' η κοπέλα αυτή. Όταν ένας φορέας κάνει παιδί με έναν άλλο που είναι φορέας, υπάρχει ένα 25% πιθανότητα το παιδί εκείνο να είναι με μεσογειακή ανεμία. Ένα 25%, μια πιθανότητα 25% το παιδί να μην έχει τίποτα και μια πιθανότητα 50% το παιδί να είναι φορέας μεσογειακής ανεμίας β' επίσης. Η θαλασσεμία, η μεσογειακή ανεμία β' είναι μια ασθένεια η οποία υπάρχει στην Κύπρο σε μεγάλο ποσοστό. Και στην Ελλάδα νομίζω υπάρχει, στις μεσογειακές χώρες παρατηρείται η κληρονομικότητα της μεσογειακής ανεμίας β' ή της λεγόμενης θαλασσεμίας. Τέλος πάντων, δεν τον πήρε εκείνον η κοπέλα. Αυτός επέμενε, μας αγαπάω, μα θα κάνουμε εξωσωματική, μα θα κάνουμε εξετάσεις. Αυτή ήταν ακάθεκτη. Μου είπαν οι γονείς μου ότι δεν είναι σωστό να κάνω σχέση με κάποιον που να έχει αυτό το γονίδιο και να έχουμε προβλήματα υγείας. Που η αλήθεια να λέγεται, υπάρχουν θέματα. Δηλαδή ακόμη και αν πεις ότι θα κάνεις εξωσωματική, με ολόκληρη ιστορία να κάνεις εξωσωματική. Ή να πεις ότι θα κάνεις εγκυμοσύνη και θα κάνεις προγεννητικό έλεγχο, και αν το παιδί βγει να έχει κάποιο πρόβλημα, θα το ρίξεις το παιδί, πάλι είναι θέματα όλα αυτά. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι εύκολο να το κάνεις. Όμως η κοπέλα αυτή αποφάσισε, χωρίς δεύτερη σκέψη, να το διαλύσει. Και μετά παντρεύτηκε έναν άνδρα ο οποίος δεν ήταν φορέας μεσογειακής ανεμίας β'. Δεν είχε κανένα τέτοιο θέμα. Τίποτα απολύτως δεν είχε. Τον παντρεύτηκε. Κάνουν ένα παιδί. Γεννιέται το παιδί με σύνδρομο Down. Δεν υπάρχει κληρονομικότητα στο σύνδρομο Down. Είναι τυχαία πιθανότητα ένα παιδί να γεννηθεί με σύνδρομο Down. Και μου έλεγε η γυναίκα αυτή ότι έκανα την βλακεία να μην προχωρήσω εκείνη την ερωτική σχέση που είχα, τον έρωτα, την ερωτική αγάπη, την πλατωνική σχέση της με εκείνον τον άνδρα που ταιριάζαμε, γιατί είχα κίνδυνο ότι θα μπορούσα να κάνω ένα παιδί με ασθένεια ή θα είχα προβλήματα στο να αποκτήσω παιδί. Πήρα τον άλλον που δεν είχε εκείνο το γονίδιο. Κάναμε το παιδί με σύνδρομο Down. Έκαναν και άλλα 2 παιδιά τα οποία δεν είχαν θέματα υγείας. Κακοπέρασε πάρα πολύ στο γάμο της. Ήταν ένας κακοποιητικός γάμος. Δέχθηκε βία και ψυχική και σωματική. Και η γυναίκα είχε έρθει κοντά μου στα 60 της, μετά που κατάφερε να χωρίσει και υποφέροντας για χρόνια από κατάθλιψη και από το λεγόμενο μετατραυματικό στρες.
υπάρχει μια. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, μου το έχετε ζητήσει, για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες και τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Μόλις πετύχω τον Δόκτωρα Γρηγόρη Γρηγορίου, θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Και σου λέω αυτή την ιστορία, φιλενάδα, για να σου πω ότι δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα. Τώρα, όσον αφορά το ύψος, δεν είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα. Όσον αφορά στο κάπνισμα, είτε θα αποδεχθείς το συνήθεια του συντρόφου σου και μπορεί να συμφωνήσετε να μην καπνίζετε στο ίδιο δωμάτιο, να μην καπνίζεις στο ίδιο δωμάτιο όπως και εσύ, ή δεν θα την αποδεχθείς αυτή τη συνήθεια και δεν θα είσαι μαζί του. Εμείς εδώ στο κανάλι μιλάμε πάρα πολλές φορές για τις σχέσεις, για τα κριτήρια για να είναι μια σχέση καλή. Εάν ένας άνθρωπος έχει άλλα καλά στοιχεία, πολύ πιο σημαντικά, όπως είναι η επικοινωνία, η πνευματικότητα, οι κοινές αρχές και αξίες, η ουσιαστική έλξη, η αληθινή αγάπη, αν μπορεί να υπάρξει, γιατί από την αρχή το νιώθεις την ποιότητα του άλλου ανθρώπου, κατά τη γνώμη μου είναι κρίμα να το κόψεις, κατά τη γνώμη μου. Αλλά δικιά σου η ζωή είναι και ό,τι θέλεις κάνεις. Θα κάνουμε συζήτηση στα σχόλια. Φιλιά!